Πρόεδρε, ιστορική μέρα η σημερινή για την ομάδα της ΑΕΠ. Νίκη, άγχος, αλλά τελικά η προσπάθεια αποδόθηκε με επιτυχία. Δύο λόγια. Σημαντική νίκη σήμερα, γιατί πανηγυρίζουμε την άδονο μας στην τρίτη κατηγορία, πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας. Από την ίδρυση της το 2012, είμαστε 3 χρόνια στην τρίτη κατηγορία. Στην τέταρτη κατηγορία, πανηγυρίζουμε σήμερα την άδονο μας. Είναι μια ιστορική ημέρα, όσο για μας, όσο για το προσφυγικό συνηγισμό της ομάδας και του χωριού εδώ, που ήταν κατάμεστον το γήπεδο. Πέραν των 500-600 φιλάθρων, ήταν να πανηγυρίσουν μαζί μας την άνοδο της ομάδας και την επίτευξη όλων των στόχων μας, που είναι το πρωτάθλημα τώρα. Αν τερματίσουμε πρώτοι στον όμιλο μας. Ωραία, αυτό θα ρωτούσα. Πλέον στόχος από μένα είναι ο τίτλος στην τέταρτη κατηγορία, όπως είπατε, και από εκεί και πέρα οι πανηγυρισμοί και στη συνέχεια μια δύσκολη σεζόν στην τρίτη κατηγορία. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα απέναντι φαινομενικά των πρώτων, που είναι το Ακρωτήρι, μια από πολλά καλή ομάδα που θα είναι και μαζί μας στην τρίτη κατηγορία. Το ίδιο και η Ενάθπολη Χρυσογού, μια πάρα πολύ καλή ομάδα που στάθηκε αντάξια σήμερα στο γήπεδο μαζί μας, έχασε. Θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα και του χρόνου είναι μια νέα χρονιά, μια νέα πρόκληση για την ομάδα μας, πρώτη φορά στην τρίτη κατηγορία. Είμαστε χαρούμενοι που τα αύριο αρκετή δουλειά για του χρόνου. Η τέταρτη κατηγορία τέλειωσε, αφήνουμε την πίσω, ξεκινούμε οι εργασίες και δουλειά για του χρόνου, για να είναι έτοιμη η ομάδα στα σταγεία αντάξια του ονόματος της, σαν ομάδα των Πάνω Πολεμιδιών, στην τρίτη κατηγορία. Γίνεται τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη προσπάθεια από την ομάδα. Ήδη οι καρποί φέτος έχουν φέρει αποτέλεσμα. Πλέον καλείστε, όπως είπατε και εσείς, να έχετε συνέχεια. Το καλοκαίρι, όταν ξεκινούσατε, πιστεύατε σε αυτό το μεγάλο όνειρο? Βεβαίως πιστεύαμε. Το ίδιο και εμείς και ο προπονητής μας, ο Σπύρος Ευσταθίου και ο Παρίκος Ιωάννου, που μας έλεγαν ότι η ομάδα δεν είναι για την τέταρτη κατηγορία. Οι ποδοσφαιριστές που... Οι ποδοσφαιριστές που είναι στην ομάδα δεν παίχτες στην τέταρτη κατηγορία. Παίχτες στην δεύτερη κατηγορία, στην τρεις κατηγορίες. Και τώρα ανταβιμόμαστε όλοι που πιστέψαμε στην ομάδα για την άδεια. Και θέλω να ευχαριστήσω εσένα ιδιαίτερα, σαν κανάλι, σαν Le Maison Sport και τον φίλο μου Νικολή, που είστε δίπλα μας, σαν εκδίδεται ούν τα πράγματα που μπορεί η ομάδα πρώτης κατηγορίας να μέσει για τις φιλάθλους που είχε σήμερα το παιχνίδι. Ωραία, πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια.